Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η μεσημεριανή σα ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλου. 45 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ζεστό το κλίμα ανάμεσα στου δύο άνδρε που εστίασαν στη συζήτησή του. Επιμένει ο Πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία να αφαιρεί τον όρο Βόρεια από την ονομασία τη χώρα. Σκληρή απάντηση του Κυριάκου Μιτσοτάκη. Σε προεκλογικό πυρετό, οι υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Να μην υπάρχει τοξικότητα, ζήτησε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Να ανοίξουμε τον κύκλο τη υπέρβαση, είπε ο Χάρη Δούκα. Πάρενβαση του Κώστα Μπακογιάννη που ζήτησε από το Δήμαρχο Αθηναίων να μεταβιβάσει τι αρμοδιότητέ του. Σήμερα η συνάντηση Κασελάκη με του πολίτε μετά το ανοιχτό προσκλητήριο. Απολογείται στον ανακριτή ο βασικό ύποπτο τη εκτέλεση του 54χρονου επιχειρηματία στο ψυχικό. Με αφορμή την υπόθεση, παρενέβη η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Ζήτησε έρευνα για τη μαφία τη Μικόνου. Σύντομα θα έχουμε συλλήψει για τι μαφίε σε Μίκονο και άλλα νησιά, είπε ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η συμφωνία για στρατιωτική βοήθεια ύψου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων προ την Ουκρανία, που περιλαμβάνουν και την αποστολή F-16, έληξε η δεύτερη μέρα τη Συνόδου Κορυφή του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Ο Τζο Μπάιντεν φιλοξένησε του ηγέτε τη Συμμαχία στο Λευκό Οίκο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε του Αμερικανού γερουσιαστέ για τη βοήθεια με τιμητικά μετάλλια. Πάντω, η υγεία του Αμερικανού Προέδρου δεν σταματά να απασχολεί. Στι φωνέ που τον καλούν να αποσυρθεί, προστίθεται τώρα και ο υποστηρικτή των Δημοκρατικών και ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς του κόμματος. Ο Τζο Μπάιντεν καλωσορίζει τους υπόλοιπους ηγέτες του ΝΑΤΟ στο Λευκό Οίκο. Στο δείπνο που ακολουθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος εξηγεί τη σημασία της συμμαχίας με ένα μικρό σαρδάμ because we all share common beliefs in dignity, equality, democracy, and Οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας συμφώνησαν να δώσουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία μέσα στο επόμενο έτος. Η βοήθεια περιλαμβάνει τα συστήματα αεράμινας πάτριωτα αλλά και μαχητικά F-16. We can and will defend every inch of NATO territory and we'll do it together. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι έδωσε τιμητικά μετάλλια σε Αμερικανού γερουσιαστέ, που, όπω είπε με τι αποφάσει του, βοήθησαν στον αγώνα τη Ουκρανία προ την ελευθερία, δίνοντα 175 δισεκατομμύρια δολάρια στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου το 2022. Από τη Σύνοδο δεν έλειψαν και τα παραλυπόμενα. Ο Βρετανό πρωθυπουργό κ. Στάμερ, ξέκλεψε ένα λεπτό από τη συνάντησή του με τον Δανό ομολογό του για να παρακολουθήσει τον κόλ τη Εθνική Αγγλία στο Euro. Never in doubt. Η σύνοδο του ΝΑΤΟ προχωρά τη στιγμή που η συζήτηση για την υγεία του Τζο Μπάιντεν κορυφώνεται. Μετά τι φωνέ ακόμα και μέσα στου δημοκρατικού που του ζητούν να αποσυρθεί από την κούρσα, σειρά έχουν και οι μεγάλοι χρηματοδότε του κόμματο. Όπω ο Τζορτ Κλούνι, ο οποίο σε άρθρο του στου New York Times είπε πω είναι καιρό ο Τζο Μπάιντεν να κάνει πίσω. Η μόνη μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει είναι η μάχη ενάντια στο χρόνο. Κανεί μα δεν μπορεί. Είναι καταστροφικό να το λέμε. Αλλά ο Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο ήμουν πριν από τρει εβδομάδε στην εκδήλωση για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, δεν ήταν ο Μπάιντεν του 2010. Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντερ το 2020. Ήταν ο ίδιο άνθρωπο που όλοι είδαμε στο debate. Η σύνοδο συνεχίζεται σήμερα τρίτη και τελευταία ημέρα των εργασιών. Τη συμφωνία των Πρεσπών παραβίασε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία, Κρίστιαν Μίτσκο. Και αφού στι δηλώσει που έκανε προσερχόμενο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στη χώρα του αποκαλώντα την Μακεδονία, ενώ μίλησε και για μακεδονική κυβέρνηση αλλά και για μακεδονικό λαό. Ο Κυριακό Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του, τόνισε ότι οι συμφωνίε πρέπει να τηρούνται, σημειώνοντα ότι η παραβίαση τη συμφωνία των Πρεσπών θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια. When I hear the new um, um, uh, government of North Macedonia referring to the country as Republic of Macedonia, uh, uh, within the country, I have serious concerns. Uh, and this is an issue which I do intend uh, to raise. It is not constructive. It does not help uh, the European path uh, of uh, North Macedonia. It's, a, it's an unnecessary uh, complexity. Uh, at a time when we should be looking for areas of uh, uh, of convergence. Македонија како како држава има намера да да продолжи на тој начин да функционира и да ги промовира вредностите. Како македонска влада сакаме да бидеме рамо до рамо со нашите сојузници, потврдиме свободарскиот дух на на македонскиот народ и на македонските граѓани. φωτιά έχουν αρχίσει ήδη να παίρνουν τα επιτελεία των 7 υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, καθώ όλοι έχουν αρχίσει τον αγώνα του στο δρόμο προ τι εσωκομματικέ κάλπε τη 6η Οκτωβρίου. Ο Νίκο Ανδρουλάκη ζήτησε προεκλογική περιοδομένη ενότητα, ενώ ο Χάρη Δούκα τόνισε την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να κλείσει τον κύκλο τη επιβίωση και να ανοίξει τον κύκλο τη υπέρβαση. Στην ίδια στιγμή, με παρέμβαση του Νίκο Παπανδρέου, δήλωσε τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου. Συνεχίζονται οι κόντρε των υποψηφίων για την Προεδρία του Πασόκ στο δρόμο προ τι εσωκομματικέ κάλπε τη 6η Οκτωβρίου. Ο Νίκο Ανδρουλάκη ζήτησε προεκλογική περίοδο με ενότητα και έκλεισε κάθε συζήτηση που αφορά σε διάταξη του καταστατικού του Πασόκ που θα μπορούσε ενδεχομένω να μπλοκάρει την υποψηφιότητα του Χαριδούκα. Εγώ δεν μπορείτε να βάλω κανένα ζήτημα για την υποψηφιότητα του κ. Δούκα. Προτιμώ την πολιτική συζήτηση. Δεν θέλω διενέξει, δεν θέλω τοξικότητα. Θέλει ενότητα, σοβαρότητα και προδευτικό σχέδιο και όχι βέβαια μεσιανισμό. Ο Χάρη Δούκα περιόδευσε στο Βύρονα και τόνισε την ανάγκη το Πασόκ να κλείσει, όπω είπε, τον κύκλο τη επιβίωση και να ανοίξει τον κύκλο τη υπέρβαση. Ήμουνα εδώ όλα τα χρόνια και θα συνεχίσω να είμαι σε κάθε περίπτωση και θα δίνουμε μαζί τον αγώνα. Για τη δημοκρατία, να είστε σίγουροι, θα κερδίσουμε. Ένταση μεταξύ του Χαριδούκα και του Κώστα Μπακογιάννη επικράτησε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνα. Να παραμείνετε δήμαρχος, τιμή και δόξα, αλλά για να μπορεί να συνεχίσει η πόλη να δουλεύει, να μεταβιβάσετε τι αρμοδιότητέ σα σε έναν αναπληρωτή αντιδήμαρχο που εσεί θα επιλέξετε. Φοβάμαι όμω από αυτό που ακούω ότι δεν το βλέπετε καν. Βλέπετε παντού πράσινου ήλιου. Και κανεί δεν έχει το δικαίωμα να μου κουνάει το δάχτυλο για τι πολιτικέ μου πεπιθήσει και για τον αγώνα που κάνω. Είμαι εδώ κάθε μέρα. Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου δήλωσε ο Νίκος Παπανδρέου με τον βουλευτή του Πασόκ να τον ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη του. Ιστορική αποστολή κάθε ηγεσία στο Πασόκ να συγκροτήσει ένα κόμμα πατριωτικό με απόλυτη συνέστηση των δυνατοτήτων της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή με πλήρη εικόνα τη πραγματικής οικονομίας και πρωτίστω ανοιχτό στην κοινωνία και τι ανάγκε τη, ικανό να αλλάξει το παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίε, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά τη και η Άννα Διαμαντοπούλου. Σφήνα, στα εσωκομματικά του Πασόκ, μπήκε δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πυροδοτώντα τη σφοδρή αντίδραση τη Χαριλάου Τρικούπη. Προτιμούμε να μείνει ο Η εκλογή ηγεσία του Πασόκ είναι υπόθεση των φίλων και των μελών του και όχι των προβοκατόρων τη κυβέρνηση. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την επιχειρούμενη συγχώνευση τη Άντικα Μπάνκ με την Παγκρίτια Τράπεζα. Το δημόσιο θα διαθέτει το 33% της Τράπεζας Αττικής έχοντας υποστεί ζημία 800 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ιδιώτες με μόλις 300 εκατομμύρια θα βρεθούν με το 51% των μετοχών της Τράπεζας. Ιδιωτικός τραπεζικός πυλώνας με επένδυση του δημοσίου. Ο κύριος Κασελάκης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για την Τράπεζα Αττικής. Διότι η λαιλασία που προχώρησε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία από τις βασικές αιτίες που η Τράπεζα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού με τις καταθέσεις Ελλήνων πολιτών να είχαν τεθεί σε κίνδυνο. Ο κύριο Χατζηδάκη και η κυβερνητική ομάδα του κυρίου Μητσοτάκη έχουν απολέσει περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν χρόνο ει βάρο του ελληνικού δημοσίου, επιμένει ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να συζητήσουμε τώρα μαζί την πολιτική επικαιρότητα. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο Βασίλη Ωσφίνα, αρχισυντάκτη στο βήμα.gr. Καλησπέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο δελτίο. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλη, Σύνοδο Κορυφή στο ΝΑΤΟ είχε ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Είχαμε τη συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο τη Σύνοδου Κορυφή. Υπάρχουν αγκάθια, αλλά φαίνεται πω το κλίμα παραμένει θετικό. Σωστά. Πριν πούμε όμω για το ενδιαφέρον το ελληνικό ε, Μαριά, ε, να ξεκινήσουμε λέγοντα ότι αυτή η 70η Πέμπτη επαιτειακή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον είναι πάρα πολύ σημαντική για ολόκληρη την Βορειοατλαντική Συμμαχία, διότι έχουμε τον πόλεμο τη Ουκρανία εν εξελίξη. Έναν Βολοντίμι Ζελένη και τον Ουκρανό πρόεδρο να ζητά συνεχώ βοήθεια και στήριξη από του δυτικού συμμάχου προκειμένου να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση. Και την παίρνει τη βοήθεια. Την παίρνει τη βοήθεια, βέβαια, με καθυστέρηση. Mm -hmm. Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, διότι όλο αυτό το διάστημα. Η μάχη δεν έχει σταματήσει και η ρωσική επέλαση δεν έχει σταματήσει και προφανώς καταλαβαίνεις ε, ότι όταν παγιώνεται μία κατάσταση στο πεδίο, δύσκολα μετά μπορεί αυτή να ε, αλλάξει. Ε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν πάρα πολύ σημαντική, βεβαίως, πέρα από τα μέτωπα αυτά, της Ουκρανίας, όπως είπα, και της Μέσης Ανατολής, διότι τα βλέμματα έπεσαν πάνω στον Αμερικανό Πρόεδρο, mm -hmm. στον ε, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ε, θέλει να διεκδικήσει και διεκδικεί βεβαίως, επισήμως, την Προεδρία, την επανεκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμω πληθαίνουν οι φωνέ που του ζητούν πια να αποσυρθεί. Ο Τζον Μπάιντεν είναι 81, ο Ντρα, ο Ντόναλτ Τραμπ δεν είναι πολύ μικρότερο, 78 είναι. Ε, μοιάζει όμω μπροστά του ε, ακμαίω, ε, διότι ο κύριο Μπάιντεν έχει αρχίσει, όπω ε, βλέπουμε, έτσι να έχει κάποια ε, ζητήματα. Mm -hmm. Από το λευκό οίκο όλα αυτά βεβαίω ε, δεν ε, επιβεβαιώνονται. Ε, λένε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα κατέβει κανονικά. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία, διότι ακούω πάρα πολλά στελέχη, επιφανή στελέχη των ε, Δημοκρατικών πια, να του ζητούν να αποσυρθεί. Τώρα... Πάντως, δεν είναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Βασίλη, ναι. δεν είναι πολύ ο χρόνο μέχρι τι Αμερικανικέ εκλογέ. Δηλαδή, αν είναι να αποσυρθεί, πρέπει να αποσυρθεί τώρα. Είναι ήδη υπό Αύγουστο σχεδόν κοντεύει. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Οι, οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν μια μεγάλη παρατεταμένη ε, προεκλογική ε, περίοδο. Οι εκλογέ, θυμίζω, είναι το Νοέμβριο. Ε, δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Θεωρητικά μπορεί να γίνει ε, η αντικατάστασή του από έναν άλλο υποψήφιο και θα έλεγα ότι ορόσημο αποτελεί το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματο περί τα μέσα του Αυγούστου. Mm -hmm. Εκεί νομίζω ότι θα έχουμε κάποιε εξελίξει, αν είναι να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, και αν ο κύριο Μπάιντεν yeah. κάνει τελικά πίσω. Φεύγοντα από τα μεγάλα ζητήματα αυτή τη ε, συνόδου, βεβαίω η Ελλάδα πήγε εκεί έχοντα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα διμερεί θέματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γειτονιά τη, διότι υπάρχουν ζητήματα στη γειτονιά μα και με την Βόρεια Μακεδονία και με την Τουρκία. Είχαμε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση, όπως λένε, από τα κυβερνητικά χείλη, η οποία ήταν επικοδομητική, έγινε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Αν δεν κάνω λάθο, είναι η πέμπτη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα δείχνει ότι η διάβλη επικοινωνία, ακόμη και σε αυτό το ανώτατο διπλωματικό επίπεδο, είναι ανοιχτή. Και γιατί είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό, διότι θυμίζω δεν πάνε πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν το καλοκαίρι του 2020, όταν το Roots Race, το κυβερνητικό σκάφο, το, με συγχωρείτε, το ερευνητικό σκάφος ε, σκάφο τη Τουρκία, ε, αλώνιζε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Mm -hmm. Δεν πάει πολύ καιρό από τότε που το Υπουργείο Εθνική Άμυνα κάθε μέρα μα έστελνε ενημερώσει για τι ε, παραβιάσεις παραβιάσει και τι υπερπτήσει οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό, διότι η κατάσταση όταν Γίνονται αναχαιτήσει, όταν γίνονται υπερπτήσει, είναι επικίνδυνοι. Mm -hmm. Ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ενός ατυχήματος ε, και καταλαβαίνεις ότι ε, ε, είναι πάρα mm -hmm. πολύ επικίνδυνο να ξεφύγει μετά και να υπάρχει μια κλιμάκωση. Απλώς όπως είπε και ο Κυριακός Σοέμιτσοτάκης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα θεμελιώδη προβλήματα, ένα από αυτά είναι το κυπριακό. Ναι βέβαια, τα προβλήματα υπάρχουν. Τα ζητήματα, οι διαφορέ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία είναι υπαρκτέ. Δεν έχουν αλλάξει και να μην τρέφουμε αυταπάτε ότι η τουρκική διπλωματία ξαφνικά θα αλλάξει ε, θέσει, πούμε, για το Κυπριακό ή θέσει για άλλα ζητήματα. Είδαμε και τι διαφορέ που υπάρχουν πολύ έντονα κατά την συνέντευξη τύπου, θυμίζω, των δύο ηγετών τον περασμένο Μάιο στην Άγκυρα. Mm -hmm. Εκεί φάνηκε η τελείω διαφορετική οπτική. Που υπάρχει για τη Γάζα, για παράδειγμα, ή για τη ε, ε, μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Ο, mm -hmm. ο κύριος Ερντογάν τότε την είχε πει πάλι τουρκική κτλ. Ε, Πάντω υπάρχει αυτή τη στιγμή ηρεμία και το καλό κλίμα. Ε, κα πολύ καλά κάνει και επισημαίνει τα προβλήματα, διότι το καλό κλίμα υπάρχει όσο δεν πιάνουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώ. Τι συζήτησαν τώρα, συζήτησαν για παράδειγμα την μείωση τη παράτυπη μετανάστευση, άρα υπάρχει μια συνεργασία στο μεταναστευτικό. Συζήτησαν πώ θα πιάσουμε το στόχο των διμερών εμπορικών σχέσεων, πώ θα αναπτυχθεί δηλαδή η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Αυτά δεν είναι ζητήματα που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες ε, τριβές. Είναι, όπως λένε στη διπλωματία, ζητήματα χαμηλής έντασης. Mm -hmm. Όταν όμως κάποια στιγμή τα λύσουμε αυτά και πρέπει να πάμε παρακάτω, να περάσουμε σε άλλη πίστα στις ε, συνομιλίες, εκεί θα είναι τα δύσκολα. Πάντως είμαστε, πρέπει... είμαστε πολύ μακριά από εκεί, νομίζω. Είμαστε μακριά, αλλά όσο συζητούμε Όσο υπάρχουν αυτέ οι επαφέ, όλο και πιο κοντά ερχόμαστε. Mm. Διότι ξέρεις, δεν μπορούμε να έχουμε συνεχώ συζήτηση για θέματα τα οποία ε, δεν έχουμε διαφορέ ή δεν έχουμε μεγάλη ε, διαφορά στην οπτική mm. μα. Πρέπει κάποια στιγμή να πιάσουμε και τα ζητήματα τα σημαντικά. Εκεί να δούμε πώ θα γίνει. Πάντω, εγώ κρατώ ότι αυτή τη στιγμή το λόγο έχει η διπλωματία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, να έχει το λόγο η διπλωματία, να έχουν το λόγο οι δύο ηγέτε και να μπορούν να συνομιλούν έστω και αν διαφωνούμε. Είναι να. σημαντικό να μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να μιλάμε. Πάντω, Βασίλη, δεν βλέπω να υπάρχει πολλή διπλωματία στο ζήτημα με τη Βόρεια Μακεδονία. Η στάση τη Ελλάδα είναι ξεκάθαρη, μεν. Αλλά και ο Κρίστιαν Μίτσκο εκεί δεν κάνει πίσω. Ακριβώ. Αυτό είναι το άλλο μέτωπο το οποίο είχαμε στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ ω Ελλάδα. Εννοώ το ζήτημα τη Βόρεια Μακεδονία. Διάβαζα στο βήμα.gr ε, χθε ένα ε, ρεπορτάζ, μια ανταπόκριση που μα έστειλε από την Ουάσιγκτον ο συνάδελφο ο Πέτρο Κασφίκη. Εκεί mm. λέγαμε ότι ε, υπέρ, υπήρχαν δύο πρόσωπα του Πρωθυπουργού τη Βόρεια Μακεδονία, του κυρίου Μίτσκοτσκι. Ένα πρόσωπο που εκεί στι ΗΠΑ έλεγε ότι ε, θα, θα λέει τη χώρα του Βόρεια Μακεδονία, και μάλιστα σε μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Τζοπ Κόκιντ το έκανε αυτό. Mm. Ε, και στη συνέχεια πήγαινε ε, στα μέσα κοινωνική δικτύωση και έκανε αναρτήσει, στο κυρυλικό αλφάβητο βέβαια. Γράφοντα Μακεδονία. Άρα, είχαμε μία εντύπωση ότι ο, 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 ο Βορειομακεδόνα Πρωθυπουργό επιλέγει ένα πρόσωπο για το εξωτερικό, ένα πρόσωπο για το εσωτερικό, για την εσωτερική κατανάλωση, για να είναι δηλαδή αρεστό στου ανθρώπου που τον εξέλεξαν Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι είναι αρχηγό του Βεμερό. Έτσι. Ναι, ναι, προφανώ. Πάντω, και στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο, με τον όρο Μακεδονία αναφέρθηκε. Δηλαδή και μα είπε Μακεδονικό λαό, Μακεδονική κυριαρχία. Το Βόρεια έχει φύγει. Έχει φύγει, γι' αυτό πήρε και την αυστηρή απάντηση. Από την ελληνική πλευρά, πρέπει να είμαστε καθαροί. Mm -hmm. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια διεθνή σύμβαση. Είναι μια διεθνή συμφωνία. Δεν μπορεί ο καθένα να την ερμηνεύει όπω θέλει, δεν μπορεί να την αλλάζει όπω θέλει mm -hmm. και όπω του αρέσει. Μπορεί να μην αρέσει τον κύριο και προφανώ. Θυμίζω ότι προεκλογικά δεν άρεσε και στη Νέα Δημοκρατία που τώρα είναι η κυβέρνηση. Δεν άρεσε η Συμφωνία των Πρεσπών σε πολλά τη σημεία. Όμω τώρα είναι η κυβέρνηση. Δεν μπορεί δηλαδή να μην την εφαρμόσει. Mm -hmm. γιατί, γιατί στα σοβαρά κράτη. Και αν η Βόρεια Μακεδονία θέλει να γίνει ένα σοβαρό κράτο και να ακολουθήσει μια πορεία ευρωπαϊκή, mm. αυτή η πορεία περνάει μέσα από την Ελλάδα και περνάει μέσα από τη Συμφωνία των Διεθνών αυτών συμβάσεων. Mm. Δεν μπορεί ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι του αρέσει και μάλιστα να το λέει αυτό μπροστά στου ε, συμμάχου mm -hmm. στο ΝΑΤΟ. Περιμένουμε την πλήρη mm. ε, συμμόρφωση σε αυτό το πεδίο. Και το, το έκανε ξεκάθαρο και ο Κυριακό Μητσοτάκη με την ε, τοποθέτησή του, Βασίλη. Πρέπει να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Η Οικονομική Επιτροπή αναμένουμε να κάνει εισήγηση για το πώ θα μπορέσει το κόμμα να βοηθήσει τα κομματικά μέσα. Εργαζόμενοι τη Αυγή συγκεντρώθηκαν πάλι έξω από την Εκουμουνδούρου για να διαμαρτυρηθούν στον Στέφανο Κασελάκη. Είναι μια πληγή αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να μην κλείνει. Είναι μια πληγή η οποία άνοιξε και πραγματικά παίρνει μεγάλε διαστάσει και μιλάω για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η σημερινή συνεδρίαση τη πολιτική γραμματεία, η δεύτερη μέσα σε λίγο διάστημα και μια συνεδρίαση η οποία έρχεται μετά την κεντρική επιτροπή του Σαβάτου, έχει ω αντικείμενο τα οικονομικά. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Το έχει εντοπίσει ο κ. Κασελάκη, το είπε και, την, και στην κεντρική επιτροπή. Με τα οικονομικά του κόμματο πρέπει να γίνει ένα σημάζαμα. Mm -hmm. ε, δεν βγαίνουν όπω φαίνεται τα νούμερα, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Γι' αυτό πήρε και αυτή την απόφαση, τη σκληρή, για το κλείσιμο του καθημερινού φύλου τη ε, Αυγή. Ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι μια εύκολη πολιτική απόφαση σε καμία περίπτωση, όμως εδώ θα πρέπει ε, να είναι γίνει... Είναι μια εύκολη επιχειρηματική απόφαση βέβαια. Είναι περισσότερο... Ναι, σωστά το λες, είναι περισσότερο με όρους επιχειρηματικούς, ε, με όρους αγοράς, με όρους λογιστικούς, παρά mm. με όρους πολιτικούς. Ε, Όμω τα πολιτικά κόμματα και αυτά είναι οργανισμοί τα οποία έχουν έσοδα-έξοδα. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ ε, παίρνει μια... Επιχορήγηση κρατική, που είναι το βασικό του έσοδο, όπω και όλων των κομμάτων, βεβαίω, η οποία είναι μικρότερη λόγω του μικρότερου εκλογικού ποσοστού mm -hmm. που πήρε. Οι βουλευτέ συμβάλλουν λιγότερο, διότι είναι και αυτοί λιγότεροι στην κοινοβουλευτική ε, ομάδα και δίνουν μικρότερο ποσό από την ε, αποζημίωση την οποία ε, λαμβάνουν. Οπότε υπάρχει εδώ ένα ζήτημα οικονομικό. Καλό είναι πάντω που συνεδριάζουν, γιατί άκουγα τι προηγούμενε ημέρε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι δεν συνεδριάζουμε, δεν μιλάμε στα όργανα. Τώρα έχουμε δύο φορέ την πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή ε, το του Σάββατο. Αυτό το είπε ο ναι. Στέφανο Κασελέκη, του είπε: Θα Τα σα ταράξω στη συλλογικότητα ναι. και άμα βγαίνετε μετά στο δημόσιο διάλογο και λέτε και άλλα πράγματα, θα σα διαγράψω. Οπότε δεν έχουν και άλλη επιλογή, δεν του έχει και πολλέ επιλογέ. Πάντω ο Στέφανο Κασελέκη, Βασίλη, εκτό από αυτή τη διαφορετική προσέγγιση που κάνει στο οικονομικό κομμάτι, στη διαχείριση των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει και μια τελείω διαφορετική και προσέγγιση στο κομμάτι του, του, του πώ μιλάει με του πολίτε. Σήμερα, 5 η ώρα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τι 8, θα έχει συναντήσει με πολύ κόσμο. Του κάλεσε σε μια διαμεσολάβητη σχέση, σε ένα ραντεβού, να, του, να ακούσει τα προβλήματά του. Πώ σου φαίνεται σε αυτό. Ναι, ε, δεν το συνηθίζουν αυτό οι, οι, πολιτικοί αρχηγοί να ανοίγουν το γραφείο του ε, στους στου πολίτε και ε, διαμεσολάβητα έτσι ελεύθερα να μιλάνε με τον κόσμο. Αλλά δεν μου κάνει έκπληξη από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριο Κασελάκη. Θέλω να πω, μεσολάβησε η προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών βεβαίω, αλλά θυμίζω ότι όταν ο κύριο Κασελάκη εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή τη χώρα και Τότε ήθελε να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ με αυτό βγήκε, ότι εγώ θα σα μιλάω αδιαμεσολάβητα, ότι εγώ θα μιλάω απευθεία με τον κόσμο, ότι δεν θέλω ε, παρατρεχάμενου και δικηγόρου και εκπρόσωπου και διάφορου άλλου που θα μιλάνε εξ ονόματό μου. Ε, θυμόμαστε ότι έβαζα και τότε και τα βιντεάκια αυτά στα social media, ε, μιλούσε απευθεία ε, σε, σε ένα πολύ έτσι διαφορετικό ύφο mm -hmm. από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι μάλλον προσπαθεί να πιάσει το νήμα. Από εκείνη την ε, περίοδο, για να δούμε πώ ε, θα προχωρήσει. Είναι πάντω yeah. κάτι διαφορετικό. Εγώ θετικά το αποτιμώ. Γενικώ, αν οι πολιτικοί ξέρεις, μιλάνε με τον κόσμο, πιάνουν και λίγο τον παλμό τη κοινωνία. Mm -hmm. Γιατί καμιά φορά, ε, και ιδιαίτερα οι πολιτικοί αρχηγοί, κλείνονται σε μία γυάλα, απομονώνονται και από ένα περιβάλλον διάφορων εγώ τους, όπως τους λέω αυλικών ε, οι οποίοι τους μεταφέρουν πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα εντάξει, Εξαρτάται βέβαια τώρα και τι κόσμος θα πάει θα το δούμε το απόγευμα ναι, σωστό. γιατί αν σωστό. πάνε μόνο οι οπαδοί του Στέφανο Κασελάκη δεν ξέρω και πόσο νόημα έχει αλλά εντάξει με, αυτό μένει να φανεί ας μην το σχολιάσουμε πριν το δούμε ε, θέλω κλείνοντας σιγά σιγά Βασίλη έχει, έχει δημοσιευθεί ένα κείμενο πριν από λίγη ώρα από του κυρίου Τεμπονέρα, Κοτσακά και Τσιόκα για, την ανα, για, την ανασυγκρότηση, για, για τη συγκρότηση, μάλλον, ενό χώρου διαλόγου του προοδευτικού κόσμου. Ε, λένε μεταξύ άλλων ότι διαφωνούν στον όρο κέντρο αριστερά, προτρέπουν να ανοίξει ο διάλογο για προγραμματικέ συγκλήσει με τα κόμματα και θέλουν στην ουσία αυτό που και το είχαν πει και στην προηγούμενη παρέμβασή του, θέλουν τα κόμματα να, διατηρηθ, να διατηρήσουν την αυτοτέλειά του. Και αναρωτιέμαι αυτό, αν έρχεται έρχεται σε αντίστοιξη με όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον ο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο επίση μιλάει για προγραμματικέ συγκλήσει. Οπότε λίγο χάνω το που διαφωνούν οι τρει του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, καλά κάνει και το χάνει, διότι και όλο αυτό το ζήτημα είναι λίγο στα χαμένα, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπει <laughs> την έκφραση, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνονται δημόσει, είναι ένα πολύ μεγάλο debate, δημόσιο αλλά και πίσω από κλειστέ πόρτε. Σε γραφεία ε, στελεχών για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εξετάζουν το μοντέλο τη Γαλλία, γίνονται διάφορε συζητήσει. Βλέπουμε αρθρογραφία πολύ έντονη ε, το τελευταίο διάστημα ε, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, για να δημιουργηθεί δηλαδή τι ένα ενιαίο μέτωπο που θα έχει κάποια προοδευτικά χαρακτηριστικά. Θέλουμε να το πούμε κεντροαριστερά, θέλουμε να το πούμε αριστερά, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, με το πασόκ χωρί το πασόκ. πάση περιπτώσει, όλη αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει έναν εξή προβληματισμό. Πώς θα γίνει να δημιουργηθεί μια διαφορετική, μια αντίπαλη πολιτική δύναμη η οποία θα έχει αξιώσεις εκλογικές απέναντι στη νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm -hmm. Διότι όσο ε, κατεβαίνουν τα κόμματα αυτά μόνα τους στις εκλογές, βλέπουμε από την πράξη πια, από την κάλπη δεν είναι ένα συμπέρασμα ε, αυθαίρετο ότι δεν μπορούν είναι να καλύψουν αυτή την απόσταση. Είναι. Αυτό το κείμενο στο οποίο είναι άλλο. Ένα κομμάτι σε αυτήν την συζήτηση, η οποία έχει πάρα πολύ μακρύ ε, δρόμο ακόμη, θα την παρακολουθούμε. Πράγματι. Μαζίλη, να σα ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σα στο δελτίο. Εγώ ευχαριστώ. Άλλα με θέμα, κυρίε και κύριοι, τη διερεύνηση υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματο στη Μήκονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ζητάμε παραγγελία τη η εισαγγελέα του Αριού Πάγου Γεωργιά Αδηλήνη, ανοίγοντα το δρόμο για την απόδοση ποινικών ευθυνών. Όπω αναφέρει η εισαγγελέα, η πρόσφατη δολοφονία του τοπογράφου στο ψυχικό ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπιση τη βαριά εγκληματικότητα στο νησί τη Μικόνου. Καρδές εξελίξει για την δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου που οδηγούν απευθεία στην Μύκονο και στη Μαφία που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο νησί προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Γεωργίας Αδηλήνη, που ζήτησε την άμεση διερεύνηση υποθέσεων με δράση εγκληματικών οργανώσεων. Απολύτως απαραίτητη η διερεύνηση τέλεση σοβαρών εγκλημάτων που συνιστούν πιθανότατα δράση οργανωμένου εγκλήματος αλλά και συναφών εγκληματικών πράξεων. Η πιο πάνω εγκληματική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στον Ισηθισμικόνου, αλλά φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ακόμα δε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Νέα βίντεο από τι κινήσει του δολοφόνου τοπογράφου σε ένα από αυτά. Εντοπίζεται από κάμερες ασφαλείας ενώ κινείται με το σκούτερ επί τη λεωφόρου Κηφισίας με κατεύθυνση το νέο ψυχικό, το πρωινό τη εκτέλεση του 54χρονου. Λίγες ώρες μετά, έχοντα δολοφονήσει με 20 σφαίρες τον τοπογράφο, διακρίνεται τη στιγμή που απομακρύνεται από το σημείο. Σε ώρα αιχμή με πεζούς και αρκετά αυτοκίνητα στο δρόμο, κάποια ακόμη και προσωρινά παρκαρισμένα. Το σκούτερ κατευθύνεται σε υπόγειο πάρκινγκ στο Μαρούσι. Εκεί όπου φαίνεται. Αυτός ο άνθρωπο φοβάται τη φυλακή. Φοβάται γιατί ε, ίσω εκεί θεωρεί ότι μπορεί να τον λιώξουν από τη ζωή. Γιατί είδατε οι φυλακέ Ό,τι θέλετε γίνεται εκεί μέσα. Αστυνομικέ πηγέ επισημαίνουν πω το πιθανότερο κίνητρο πίσω από τη δολοφονία ήταν η διαμάχη που είχε με επιχειρηματία για εκτάσει φιλέτα σε περιοχέ Μικόνου. Στο νησί των Ανέμων υπάρχει έντονη φημολογία ότι ένα από του δύο επιχειρηματίε που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών κλείθηκε για κατάθεση. Κάτι που δεν επιβεβαιώνουν τα κλιμάκια τη ασφάλεια. Την ίδια ώρα, νέε αποκαλύψει έρχονται στο φω για την ευνοϊκή μεταχείριση που είχε ο 44χρονο κατηγορούμενο για την εκτέλεση του τοπογράφου στι αγροτικέ φυλακέ τη Τύρινθα. Με δικό του κελί και ευχαίρεια ακόμη και να βγαίνει από τι φυλακέ κάνοντα όπω διαπιστώθηκε ληστείε. Το είχε κάνει λουκ το κελί. Είχε γίνει ανακαίνιση με δικά του έξοδα. Περίπου 2.000 ευρώ. Βαψίματα στο Ανατομικό στρώμα κλειδαριά ασφαλεία που κλείδωνε από μέσα. Είχε αγοράσει καφετιέρα από χυμωτή από κωδικοποιητή. Όλα αυτά τα υλικά αγαθά έπρεπε να έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Φυλακής, ωστόσο ο συγκεκριμένος δεν πέρασε ποτέ αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ο λόγο που βρίσκεται έρευνα σε εξέλιξη. Αυτά που έχουν έρθει στο φω δείχνουν ότι ε, φαίνεται να έχει ιδιαίτερες, ε, ιδιαίτερα ευνοϊκέ συνθήκες κράτηση. Για ένα επικίνδυνο για την υγεία όλων μα καιρικό κοκτέιλ προειδοποιούν γιατροί και μετεωρολόγοι για τι επόμενε τουλάχιστον 12 ημέρε. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται για ώρε πάνω από του 40 βαθμού, θα συνδυάζεται με υγρασία, ανέμου και ακτινοβολία, με αποτέλεσμα οι ειδικοί να χτυπούν καμπανάκι για ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζουν θερμική εισβολή και αφορά στο ανθρώπινο σώμα. Η θερμική εισβολή μπορεί, όπω λένε, να προκαλέσει εγκάβματα, λιποθυμίε, ακόμα και καρδιοναπνευστικά προβλήματα. Ακραία ζέστη, αυξημένη γρασία και ατμόσφαιρα αποπνικτική. Μόνο γραφείο, κλιματιστικό, κλιματιστικό, κλιματιστικό. Το νέο κύμα καύσωνα που όπω φαίνεται ήρθε για να μείνει στη χώρα φέρνει και έντονη επιβάρυνση στου πολίτε. Σε 13 περιοχέ, μάλιστα, το επίπεδο επικινδυνότητα σύμφωνα με το σύστημα προειδοποίηση Heat Alarm του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι ακραίο, ενώ πολύ υψηλή είναι η θερμή επιβάρυνση στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη είναι αποπνικτική. Το θερμόμετρο έχει καρφαλώσει στου 38 βαθμού Κελσίου και με τα υψηλά ποσοστά υγρασία η η αίσθηση φτάνει του 42-43 βαθμού. Πίνουμε πολύ νερό. Δεν καθόμαστε στον ήλιο. Σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα, μάλιστα, το θερμόμετρο σκαρφάλωσε πάνω από του 41 βαθμού Κελσίου, με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία να καταγράφεται στη Ζαχάρο Το πρωί στη δουλειά είμαστε με το air condition συνέχεια. με το μικρό στο σπίτι air condition, τι να κάνουμε όλη τη μέρα το καίμε. Το βράδυ που φέρουμε. Και αυτή η κατάσταση, όπω φαίνεται, θα συνεχιστεί. Καθώ, όπω προειδοποιούν οι ειδικοί, οι επικίνδυνε για τον ανθρώπινο οργανισμό συνθήκε θα έχουν διάρκεια. Όσο μεγαλύτερη έχουν επικίνδυνοτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα, το ρίσκο για την εμφάνιση κάποιων σοβαρών προβλημάτων υγεία, όπω είναι η θερμική εξάθλιση ή ακόμα και ο θάνατο σε κάποιε περιπτώσει. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού, οι ή θάνατοι που σχετίζονται με την ακραία ζέστη θα τετραπλασιαστούν τα επόμενα 25 χρόνια. Οι ειδικοί συμβουλεύουν του πολίτε να δίνουν βαρύτητα στα συμπτώματα που τυχόν προέρχονται από θερμή επιβάρυνση του οργανισμού. Αδυναμία, καταβολή δυνάμεων και έντονη κεφαλαλγία. Είναι τα πρώτα συμπτώματα τα οποία ουσιαστικά πρέπει να μα θορυβήσουν ώστε να πάμε σε μέρη τα οποία είναι σκιερά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να προφυλάσσονται, ενώ πρέπει να αποφεύγονται και οι εξωτερικές δραστηριότητες στις μεσημεριανές ώρες. Σοκάρει τη Βρετανία το τριπλό φωνικό στο σπίτι παρουσιαστή του BBC. Ο 26χρονος δράστης σκότωσε τη σύζυγο του παρουσιαστή και τις δύο κόρες του. Όπως διαπιστώθηκε, ο δολοφόνος ήταν ο πρώην σύντροφος της μικρότερης κόρης της οικογένειας. Η νεαρή κοπέλα του είχε ζητήσει να χωρίσουν λίγες ημέρες νωρίτερα. Paramedics now running um, quite fast, actually, through hilly fields, along with um, police officers. They've just arrived. Let's follow them. Let's see how um, far they'll let us uh, follow them. Police officers enter the morgue, where the perpetrator of the triple murder, who has shocked Britain, has been hidden. A little 26-year-old Kyle Clifford comes out of the morgue on a vehicle. Almost 24 hours after the manhunt started... This was the moment police found Kyle Clifford. Français. Είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του με την ίδια βαλίστρα με την οποία αιματοκύλησε την οικογένεια της πρώην συντρόφου του. Ο Κλίφορντ <Clifford> μπήκε <im> στο σπίτι του παρουσιαστή του BBC John Hunt στο Hertfordshire. Οι γείτονε άκουσαν κραυγέ και μετά σιωπή. Ο 26χρονο σκότωσε με βαλίστρα την 61 ετών σύζυγο του Hunt, Κάρολ, και τι δύο κόρε τη, την 25χρονη Λουί, που ήταν και η πρώην σύντροφό του, και την 28χρονη αδελφή τη Χάνα. Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στο διάδρομο του σπιτιού. Με ένα βέλο καρφωμένο στο στήθο τη. Και στι τρει γυναίκε βρέθηκαν σημάδια πω τι είχε δέσει ο δράστη. Σε αυτέ τι εικόνε διακρίνεται ο δολοφόνο να φεύγει από το σπίτι μετά το φωνικό. Απόλυτα ψύχρεμο, κουβαλά τη βαλίστρα τυλιγμένη σε ένα σεντόνι και μπαίνει στο αυτοκίνητό του για να φύγει. Η Ντέλη Μέλλα αναφέρει πω οι τρει γυναίκε πρόλαβαν να καλέσουν απελπισμένα σε βοήθεια πριν εκτελεστούν από τον 26χρονο. Σύμφωνα με τον Guardian, η μία από τι γυναίκε πρόλαβε να στείλει και μήνυμα στον σύντροφό τη, ζητώντα του να καλέσει την αστυνομία. Ο Κλίφορντ είχε τρικυμιώδη σχέση με τη μικρή κόρη τη οικογένεια Λουί λίγε ημέρε πριν το φωνικό εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν και είχε κάνει αυτήν την ανάρτηση. Θαυμάζω τι γυναίκε που φεύγουν. Δεν με νοιάζει αν έφυγε από την πρώτη φορά ή την δωδέκατη φορά. Το θαυμάζω. Χρειάζεται πολύ δύναμη να σπάσει τα δεσμά. Χρειάζεται να αγαπά πολύ τον εαυτό σου για να διαλέξει εσένα. Η αστυνομία ελέγχει ξονυχιστικά κάθε πτυχή αυτή τη ανατριχιαστική υπόθεση, προσπαθώντα να βγάλει όσο γίνεται ασφαλέστερα συμπεράσματα για το τι συνέβη στο σπίτι του τρόμου. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσει και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στην νοηματική γλώσσα.